Δεν κάνω λάθος. Ναι. Γιατί? Διότι είδα χτες μια ανακοίνωση που βγάλανε η Ένωση. Οι αρχαιολόγοι. Η οποία, ας πούμε, εκφράζει ορισμένους προβληματισμούς, όχι λανθασμένους κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Δηλαδή είναι μέσα στο πλαίσιο, μέσα στη λογική. Για το τι γίνεται εκεί στην Αμφίπολη, για το επικοινωνιακό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας. Έτσι δεν είναι, κυρία Σακαλή? Έτσι ακριβώς. Να σας εξηγήσω γιατί σταθήκαμε την ανάγκη να βγάλουμε αυτή την επιστολή τελικά, η οποία δημοσιοποιήθηκε φυσικά. Ήταν επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Για να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό το πρωτοφανές, κατά την άποψή μας, φαινόμενο που ζούμε τους τελευταίους μήνες γύρω από την ανασκαφή της Αμφίπολης. Πρωτοφανές για την αρχαιολογική έρευνα, ξέρετε, και στην ελληνική και στη διεθνή πρακτική. Ναι. Με λίγα λόγια, έχουμε καταρχήν την ίδια την πολιτική ηγεσία και τον Πρωθυπουργό, έτσι, με την επίσκεψή του στην ανασκαφή της Αμφίπολης, να ουσιαστικά να ανακοινώνει ευρήματα μιας ανασκαφής και να τα χρονολογεί κιόλας. Σε εσάς, αν δεν απατώμε, ο Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι ο τάφος είναι ασύλλητος, δηλαδή δεδομένα τα οποία δεν τεκμέρονται ακόμη και μιλάμε για μια ανασκαφή η οποία είναι εν εξελίξη, μην ξεχνάτε. Ναι. Ενώ μερίδα, δυστυχώς, πολύ μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ακολουθεί κατά πόδα στην ανασκαφική ομάδα, μετατρέποντας, όπως λέμε, αυτή την επιστημονική διαδικασία σε ένα reality show. Καλά, εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο. Υπάρχει μερίδα. Φτάσαμε στο σημείο, κύριε Καμπουράκη, να ακούμε, να διαβάζουμε συνεντεύξεις από αρχαιοκάμπελους της περιοχής. Ναι, να διαβάσαμε συνέντευξη από έναν αρχαιοκάμπελο μετά τα 4 χρόνια. Σαν να πρόκειται για κάποιους αθώους πατριώτες, οι οποίοι απλώς ασχολούνται και με την ιστορία. Ενώ εδώ έπρεπε, κατά την άποψή μας, να επιληφθεί ο εισαγγελέας. Εντάξει, το γεγονός, αφήστε με λίγο, βλέπουμε να αφήνεται η όλη επικοινωνική διαχείριση της ανασκαφής, της πολύ σημαντικής αυτής ανασκαφής, όπως έχουμε τονίσει, σε διάφορους άμεσους συμβούλους, που δεν ξέρουμε και τι θέση έχουν. Τους βλέπουμε να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες, σε αδημοσιευτό υλικό από την ανασκαφή, σαν να πρόκειται για δικό τους έργο. Πού αναφέρεστε τώρα, κυρία Πρόεδρε? Ορίστε. Πού αναφέρεστε? Σε συμβούλους του Υπουργείου, δηλαδή, λέτε? Ακριβώς. Να σας πω, εσείς διαφωνείτε τώρα για να καταλάβω. Εσείς έχετε έναν προβληματισμό ότι δίνονται στοιχεία από το Υπουργείο, διότι τα μόνα στοιχεία που βγαίνουν αυτή τη στιγμή, πέραν των εικασιών, είναι από το Υπουργείο. Δίνει κάθε τόσο, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: έχουμε βρει αυτό και αυτό και αυτό. Και έχουμε και αυτές τις φωτογραφίες. Και δίνει φωτογραφίες στο Υπουργείο. Δεν είναι μόνο αυτό. Πριν από 2-3 μέρες. Πριν από 2-3 μέρες δημοσιεύτηκε στο Facebook, υποθέτω ότι εκεί αναφέρεται η κυρία Πρόεδρος, δημοσιεύτηκαν αδημοσίευτες φωτογραφίες, δίδαν το φως της δημοσιότητας σε Facebook, συναδέλφους. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό με τα προφίλ στο Facebook και διάφορες ιστοσελίδες και τα blogs που έχουν δημιουργηθεί, έχουν δημιουργήσει πλέον μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ξέρετε κάτι όμως, κυρία Σακαλή? Το Υπουργείο καλά κάνει και δίνει τις φωτογραφίες ή άσχημα? Κοιτάξτε, όταν πρόκειται για δημοσίευτο υλικό, την οποία την ευθύνη την έχει αυτού του υλικού ή η ανασκαφέας και το Υπουργείο Πολιτισμού εν τέλει. Αυτό αντιβαίνει, αν θέλετε, και την ίδια την αρχαιολογική νομοθεσία. Ναι, ωραία, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Απλώς και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αλλάξει χέρι. Δεν είναι το 50 ή το 60, είναι τώρα. Είμαστε στην εποχή του Facebook. Ναι. Ακούστε. Εδώ δεν πρόκειται για αιμονές κάποιων κολλημένων συντεχνιών. Εδώ πρόκειται δεν είπαμε αυτό. Απλώς είμαστε στην εποχή του Facebook. Εγώ δεν έχω Facebook, αλλά δεν το αποφεύγει αυτό. Ποιος θα διαχειρίζεται όλα αυτά τα προφίλ στο Facebook, κύριε Καμπουράκη? Έχουν το λογότυπο του τύμβου, τέλος πάντων, της Αμφίπολης ή του τύμβου Καστά. Και ρωτάμε εμείς στο Υπουργείο Πολιτισμού αν ελέγχονται από κάπου αυτά. Δεν μπορούν να ελέγχουν αυτά. Εγώ σας ρωτώ το εξής, διότι όλος ο κόσμος που σας ακούει τώρα δεν είναι στα Facebook. Είναι πολλοί, αλλά δεν είναι όλοι. Εχθές που έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού 10 φωτογραφίες με τις καριάτιδες, τις πτυχώσεις, ολόσωμες κλπ. Σωστό ή λάθος? Έπρεπε να το κάνει ή καλύτερα να το απέφευγε? Κοιτάξτε, καλό θα ήταν να έχουμε την πληροφόρηση όταν πια θα υπάρχουν δεδομένα στοιχεία. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το καθημερινό, βλέπετε, και το Υπουργείο Πολιτισμού τελευταίως το σταμάτησε το καθημερινό δελτίο τύπου. Ακριβώς, γιατί πρέπει. Ξέρετε κάτι όμως τι λένε από το Υπουργείο Πολιτισμού? Να έχουμε την εξέλιξη της ανασκαφής και την ερμηνεία των ευρημάτων, για να μπορούμε να προβούμε και σε κάποιες ασφαλείς. Ξέρετε τι λέει το Υπουργείο Πολιτισμού? Και εγώ νομίζω ότι είναι μια γόνιμη συζήτηση. Λέει ότι αν εγώ δεν έδινα μερικές φωτογραφίες ελεγχόμενα, θα γινόταν εμπόριο φωτογραφιών. Αν σκεφτούμε όμως τότε, κύριε Καμπουράκη, γιατί άρχισε να γίνεται όλη αυτή η ιστορία και να παίρνει τόσο μεγάλη βαρύτητα και δημοσιότητα,
Είναι επειδή πήγε ο Σαμαράς. Για αυτό ξεκίνησα ακριβώς. Μα γιατί να μιλάτε. Γιατί, όμως, γιατί είναι όμως παράλογο, δηλαδή, άμα υπάρχει ένας ιστορικός τάφος, να υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση. Δεν είναι, και δεν είναι καλό και για το δικό σας το αντικείμενο. Δεν είναι παράλογο. Όταν είναι ελεγόμενοι, και να σας πω κάτι, πολλές φορές πρέπει να βλέπουμε και τα ίδια τα δελτία του Υπουργείου Πολιτισμού, αν τελικά μέσα σε μια καθημερινή τρέλα που να εκδίδει συνέχεια οτιδήποτε για την ανασκαφή, βοηθάει περαιτέρω την επιστημονική έρευνα. Βοηθάει τη χώρα όμως. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι μια διαφήμιση, μια διαρκής διαφήμιση για τη χώρα αυτό. Ρε παιδί μου, πρόσεξε να δει. Διαρκής σε όλο τον κόσμο. Έχουν ένα δίκιο στο εξής. Ότι μπορεί ο αρχαιολόγος που είναι μέσα, η ομάδα αυτή, τελεί υπό συνθήκες πίεσης που δεν υπήρχαν παλιότερα. Και δικηγόρος τελεί υπό πίεσης και ο σεισμολόγος τελεί υπό. Ναι, βέβαια. Εκεί με αυτό το ολοκλήρωνα. Ότι όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, έχει δημιουργήσει μια αφόρητη πίεση στην ανασκαφική ομάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν χρειάζεται να απολύτως, αλλά έτσι είναι καιρή. Έτσι. Είναι έτσι η καιρή, δυστυχώς. Έχουν να επιτελέσουν ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό έργο. Και αν μας επιτρέπετε την έκφραση, με το ρολόι στον κρόταφο. Αυτό λοιπόν εμείς βγαίνουμε ως κυρία Πρόεδρε, αυτή την πίεση την αισθάνεται η κυρία Περιστέρη, ας πούμε? Έχετε μιλήσει μαζί της? Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να έχουμε μιλήσει με ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την κυρία Περιστέρη, όπως γνωρίζετε. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι κανείς η κυρία Περιστέρη. Οι περισσότεροι τα μέλη μας έχουν. Διότι υπάρχει και ο αντίλογος ότι όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η δημοσιότητα και βοηθάει τη χώρα, τη διαφημίζει, αλλά πάση τόσο βοηθάει και την ίδια την αρχαιολογική έρευνα, με την έννοια ότι και δίνονται περισσότερα κονδύλια, γιατί αν δεν υπήρχε δημοσιότητα, σας λέω εγώ, μπορεί να βρέχει και να τα έπαιρνε και το ποτάμι τα χώματα. Και ποια περισσότερα κονδύλια? Μόνο η ανασκαφή της Αμφίπολης είναι, κύριε Καμπουράκη? Όχι, εντάξει, φυσικά όχι. Υπάρχουν αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες τους. Πάντως, κυρία Σεγκαλή. Αυτό τονίσαμε από την αρχή. Εντάξει, ότι ακούστε, είναι ένα πράγμα το οποίο. Θέλω να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι είναι καινούργιες συνθήκες που ποτέ άλλη αρχαιολογική ομάδα δεν είχε ξαναβρεθεί μπροστά σε τέτοιο πράγμα. Σε αυτό το να γίνεται μια ανασκαφή σε τηλεοπτικό χρόνο, έχετε δίκιο, είναι ένα καινούργιο πράγμα. Ένα καινούργιο πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά, σου λέει, εάν το Υπουργείο Πολιτισμού έλεγε, παιδιά, κλειδωμένα όλα, τίποτα και θα περιμένουν τους αρχαιολόγους να τα βγάλουν κάποτε. Θα με κατηγορούσαν, πρώτον, θα γινόταν εμπόριο φωτογραφιών από μέσα. Υπόθηκε από την αρχή όμως τώρα διαφήμιση. Δεύτερον, έχει ένα δίκιο εκεί πέρα, ότι υπόθηκε από την αρχή. Δεύτερον, εάν εγώ δεν έβγαζα ένα δελτίο τύπου, θα μου λέγανε ότι αφήνω το όργιο των φημών και των δικασιών και είναι του Μεγαλέξανδρου και είναι του Δία και είναι του Ποσειδώνα κτλ. Ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, πάτε στο άλλο άκρο. Ναι, από το να μην δίνουμε στοιχεία, από το να δίνουμε αφιδό στοιχεία, στο να μην δίνουμε κανένα στοιχείο. Δεν είναι αφιδό στοιχείο. Εντάξει, είναι μια τυπική ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι, όπως λέει και ο Γιάννης, και πλέον και οι σεισμολόγοι με το ίδιο, με την ίδια πίεση λειτουργούν, και οι δικηγόροι, και οι μηχανικοί, και όλοι. Είναι έτσι η εποχή. Και εσείς ως αρχαιολόγοι, ας πούμε, πρέπει να ξέρετε ότι από τη στιγμή που θα βρίσκεται κάτι σοβαρό εφ' εξής, σε τέτοιους χρόνους και με τέτοιες συνθήκες πίεσης θα λειτουργείτε. Δυστυχώς, ευτυχώς, είστε άνθρωπος νέος και ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Όταν τελειώσουν την ανασκαφή, όλες τις ανασκαφές που κάνουν, δίνουν στο κοινό μέσα από τις δημοσίες τους, μέσα από συμπόσια, μέσα από συνέδρια, τα πραγματικά επιστημονικά τεκμηριωμένα όμως ευρήματα και συμπεράσματα. Και γιατί να χάσεις φορά μια περίοδο διαφήμισης? Πάντως, πριν τελειώσει μια ανασκαφή. Εντάξει. Δεν το μπορείτε να αποφύγετε αυτό, να σου λέω όλο είναι του Μεγαλέξανδρου τάφος. Και άντε να του απαντήσετε εσύ. Αυτό πώς έγινε όμως, κύριε Καμπουράκη? Επειδή πήγε ο Σαμαράς, λέτε εσείς. Πώς έγινε, δηλαδή έχουμε μια εύλογη απορία. Όταν δεν ξέρω αν έγινε πάντως για αυτό το λόγο που λέτε. Μπας μήπως. Γι' αυτό σας βγάλαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε, κύριε Σακαλή. Ευχαριστούμε, κύριε Σακαλή. Να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σκεφτείτε.